έξω από το εργοστάσιο της Φούλκορο που οι εργαζόμενοι έχουν τη δεύτερη 48 ώρια απεργία. Είναι εδώ μαζί, ενωμένοι, έχουν ανάψει τις φωτιές γιατί κάνει και κρύο. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιαννιδάκη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Τι γίνεται μετά από τη δεύτερη 48 ώρια απεργία? Εδώ θα είμαστε για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, για να σταματήσουν οι απολύσεις που ενώ είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα κάνουν απολύσεις και θα διασφαλίσουν και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, η νέα εταιρεία δεν τα διασφάλισε, δεν προχώρησε σε αυτή τη δέσμευσή της. Συνέχισε με 60 απολύσεις και μας έχει ανακοινώσει ακόμα περίπου άλλες 20 απολύσεις. Δεν μας λέει βασικά τον πάτο του βαρελιού όσον αφορά πού θα καθίσει ο αριθμός, και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, που είχαμε μία δίμηνη περίπου διαπραγμάτευση για την επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία απέβη άκαρπη, παρότι που προσεγγίσαμε δύο φορές, μας υποσχεθήκαν ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την επιχειρησιακή σύμβαση, τελικά δεν την αποδέχτηκαν, και ανακοινώθηκε στο σωματείο ότι θα προχωρήσει σε μονομερή μεταβολή των όρων της συλλογικής μας σύμβασης, η οποία, όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε όλοι, είναι παράνομη και θα τη διεκδικήσουμε αν χρειαστεί, εφόσον παρανομήσουν, στα δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού. Μες. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς θα είμαστε εδώ. Εσείς πάντως επιλέξατε τον δρόμο του αγώνα πλέον, ναι, από τη στιγμή που δεν δίνει εγγυήσεις και δεν δίνει μάλλον και την αξιοπιστία της κουβέντας που κάνατε καινούργια διοίκηση. Δεν έχουμε το πλάνο της εταιρείας. Ενώ μας υποσχέθηκαν από την πρώτη στιγμή ότι θα μας καταθέσουν το πλάνο της εταιρείας από το καλοκαίρι και μετά, από τότε περιμένουμε το σχεδιασμό αυτόν, να δούμε και εμείς τι γίνεται. Δεν μας το λένε, κρύβουν όλα αυτά τα πράγματα και από ό,τι βλέπουμε είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε έναν δυσίωνο χειμώνα και μια δυσίωνη χρονιά για το 2012. Όπως ξέρετε, είναι και μέσα στο όλο τεράστιο πρόβλημα της χώρας, κλίμα, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, το άρθρο 37, με την αναθεώρηση ή την κατάργηση και των νέων σχέσεων εργασίας. Και δεν ξέρουμε και τι φέρνει και η νέα δανειακή σύμβαση. Θέλω απλά να μιλήσω και να πω κάτι το οποίο πραγματικά μας έχει ενοχλήσει ως συνδικαλιστικό κίνημα και είναι οξύμορο, είναι αντιφατικό. Ο κύριος Μανολάκης καλά έκανε και έκανε την ερώτηση για τις απολύσεις στη Βουλή, αλλά την κάνει από τη στιγμή που έχει ψηφίσει το 5% των απολύσεων. Είναι οξύμορο. Δεν θα έπρεπε ούτε καν να ασχολείται με τη Φούλκορ. Ούτε καν να ασχολείται με τη Φούλκορ. Θα πρέπει να το ξέρει η ελληνική κοινωνία και η κορινθιακή κοινωνία, ο κορινθιακός εργαζόμενος λαός. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τέτοιους πολιτικούς που να εκφράζουν τέτοιες θέσεις. Δύο κουβέντες ακόμα από τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τα μέλη του ΔΣ. Καλημέρα κύριε Γεννιδάκη. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω ότι το σωματείο του Φούλκορ και όλοι οι εργαζόμενοι του Φούλκορ έχουν περάσει 1,5 χρόνο δύσκολες καταστάσεις μέχρι να έρθει ο Όμιλος Βιοχάλκου να μας εξαγοράσει. Θα ήθελα να πω ότι δεν ήρθαν σαν αγοραστές, έχουν έρθει σαν κατακτητές πλέον. Όταν ζητάνε τα πάντα, ισοπεδώνουν όλο το εργατικό δυναμικό. Και αυτό σημαίνει και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Ενώ παρουσιάστηκαν με άλλο πρόσωπο, έτσι. Παρουσιάστηκαν, είδα το Φλεβάρι με άλλο πρόσωπο. Εκ μέρους του Ομίλου Βραγάδου με το πρόσωπο του κ. Κακανέλη και είπαν ότι δεν θα διώξουν κανέναν και ότι δεν θα θυγούν καθόλου τα εργασιακά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα έχουμε 60 απολύσεις από τον Όμιλο. Να μην ξεχνάμε και να μην ξεχνάει ο κόσμος όλος του νομού Κορινθίας ότι ο Όμιλος έφυγε μέσω της ολιγοργίας με 6 θανάτους και γύρισε με 60 απολύσεις. Μάλιστα. Παιδιά, ο φίλος μου ο Καρακάσης. Δίνουμε έναν σκληρό αγώνα, καλά δίκαιο, για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Έχουμε 100% δίκιο. Είναι μονόδρομος ο αγώνας και ο δρόμος ο οποίος έχουμε χαράξει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε όλοι ενωμένοι και ζητώντας φυσικά, επειδή οι αγώνες τώρα για να κερδίσεις κάτι χρειάζεται μεγαλύτερους αγώνες από ό,τι χρειαζόντουσαν εχθές, χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη
του ελληνικού, του κορινθιακού, της τοπικής μας κοινωνίας. Ζητάμε την έμπρακτη συμπαράσταση από τα εργατικά κέντρα Κορίνθου, Λουτρακίου και Κιάτου με κήρυξη 24ωρης απεργίας παγκορινθιακής για να μας δείξουν και έμπρακτα ότι είναι μαζί μας. Εμείς σας φεντώνα.gr θα το μεταφέρουμε. Αυτό είναι ένα εύλογο έτοιμά σας. Φίλε μου, να κλείσουμε με σένα, να πούμε δύο κουβέντες. Καταρχήν, ονομάζομαι Μόσχος Νίκος. Ναι, λοιπόν. Θα συμφωνήσω με τους συνάδελφους εδώ. Δίνουμε ένα αγώνα δίκαιο. Ο μόνος δρόμος που μπορούμε να αγωνιστούμε είναι η απεργία. Και ό,τι άλλο μπορούμε να διεκδικήσουμε από τους αγώνες μας. Οι κύριοι αυτοί που μπήκανε μέσα, ο Όμιλος Ασυντόπουλος, κατά συρροή μας ψεύδεται και μας λέει ψέματα ότι δεν θα διώξει κανένα και διώγνει. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε με τον αγώνα μας να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Να ακούσουμε δύο κουβέντες από τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου. Γιάννη, σε ακούμε και σένα λοιπόν. Κύριε Γιαννιδάκη, καλημέρα σας. Από ό,τι βλέπετε το Διοικητικό Συμβούλιο και όλος ο κόσμος είναι σύσσωμος στην απεργία. 48 ώρα απεργία δεύτερη, 100% επιτυχία. Είμαστε εδώ πάλι, αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Ένα χρόνο πριν ήμασταν με ανασφάλεια δίπλα στις φωτιές και τα βαρέλια. Τώρα αυτή η φωτιά είναι δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε χάσει 60 συναδέλφους από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα και μας ανακοίνωσε η εταιρεία μας, θα χάσουμε ακόμα μέχρι το Δεκέμβρη 20 συναδέλφους. Εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα. Για μας απολύσεις πλέον δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες. Πρέπει κάπου εδώ να τελειώνει αυτό το έργο, γιατί το έχουμε ξαναδεί. Παίρνουμε θέση μαζί με τους εργαζόμενους και ζητάμε να μην μειωθεί το Σάββατο, να μην μας πάρει καμία εργασία, καμία αργία πίσω και τουλάχιστον να μας δώσει ένα χαρτί για το 2-12, διασφάλιση θέσεων εργασίας. Το ζητάμε, το ξαναζητάμε, μετά από 10 ώρες συζητήσεις δεν έχουμε βγάλει άκρη. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ και το Σαββατοκύριακο, δίπλα στη φωτιά και περιμένουμε την εταιρεία να κάνει ένα βήμα πίσω, να διαπραγματευτούμε, γιατί ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, την εργασία. Κάνοντας λοιπόν ένα βήμα η εργασία πίσω, να συζητήσουμε, να ξαναμπούμε για δουλειά, το μαγαζί να παράγει. Ξέρουμε ότι το καλώδιο το έχει ανάγκη όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλη η Ευρώπη και εμείς είμαστε εκεί. Ακριβώς. Για να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Πρόεδρε, να κλείσουμε με σένα λοιπόν. Ακούσαμε όλους τους συναδέλφους σου, τα μέλη του ΔΣ. Στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν. Λοιπόν, απλά θέλω να συμπληρώσω, κύριε Γιαννιδάκη, ότι όταν ανέλαβε η εταιρεία, η νέα εταιρεία, τη Fulgor, την όμορφη νύφη, αυτομάτως ανταποκρίθηκε ο κόσμος στην εργασία με τέτοια παρησία, με τέτοιο ενθουσιασμό, γιατί πίστευε ότι κάτι άλλο έρχεται, κάτι καλό έρχεται. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η εταιρεία δεν εκτίμησε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και εδώ θα τονίσω ακόμα ένα τελευταίο πράγμα και να κλείσω, ότι σε ενδεχόμενες νέες απολύσεις εμείς θα είμαστε εδώ με καινούργια 48 ώρη, ήδη την έχουμε αποφασίσει και τους την έχουμε κοινοποιήσει. Καλή επιτυχία εύχομαι στον αγώνα σας. Έμπρακτα θα είμαστε κοντά σας, θα δημοσιεύσουμε όλα αυτά και θα καλέσουμε και σε αλληλεγγύη την τοπική κοινωνία της Κορινθίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.